Φύγαμε. Ελληνική πραγματικότητα συνέχεια, πώς είπαμε ότι σε λένε. Δεν με λένε. Φαν του καναλιού και ο φίλος σου που δεν το λένε. Έτυχε, βλέπει τα βίντεο μου που είμαι στην περιοχή σας και μου είπες πέρα μια βόλτα και από εμάς να δεις... Να δεις τα χάλια μας. Να δεις τα χάλια μας. Ένα ωραίο λεβιτάκι μαντεμένιο, ένας πολύ ωραίος καυστήρας γκυρ. Βέβαια, το ότι είναι κάτι, ότι είναι καλό, ένα ωραίο εργαλείο, εδώ παίξει, εδώ, πράγμα. Να τον γουστάρω λίγο. Φυσικά τα σπιράλ πεταμένα κάτω τα έχετε πατήσει 100.000 φορές μέχρι να σπάσει κανένα σπιράλ και να πλημμυρίσετε, εντάξει. Η εγκατάσταση εδώ είναι με το μπόραμα, έτσι. Η δεξαμενή είναι γεμάτη γιατί όπως μου είπες έπεσε λίγο η τιμή του πετρελαιού, είπαμε να βάλουμε... Τη βάλαμε σε δόσεις. Έτσι. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή να ξέρεις ότι μπορεί να τρυπήσει ένα από αυτά τα σπιράλ ή ένα από τα του μπόραμα αυτό που έχεις και να χυθεί όλο το πετρέλαιο έξω. Ένα είναι αυτό. Εδώ, κλασική περίπτωση, έλα από εδώ μεριά. Η τετραπέρατη εμείς, η κοντή, ενώ ο Λέβητας από κάτω εδώ με βγάζει μία και εν τέταρτο, κατευθείαν το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βάλουμε συστολή. Έτσι. Λες και μάθαμε όλα τα μαστόρια στον ίδιο μάστορα. Εδώ ξεκινάει σε μία και εν τέταρτο, προχωράει ωραία ο κυκλοφορητής, βάνα μία και εν τέταρτο, συστολή εδώ πέρα, δηλαδή όλο αυτό το κολεκτέρ τώρα θα έπρεπε κανονικά να είναι μία και εν τέταρτο για να μπορεί να μοιράζει ισόπαχα στα τέσσερα διαμερίσματα. Ναι. Έτσι. Εδώ βέβαια ηλεκτροβάνα, για να δεις πόσο άσχετοι είμαστε, εδώ υπάρχει μία βάνα με τρελό ρακόρ. Ωραία. Ναι. Δηλαδή αν πεις ότι θέλω να κάνω μια επισκευή για να κλείνω τα νερά από το διαμέρισμα για να κάνω να μην αδειάζω νερά. Έλα όμως που το τρελό ρακόρ είναι από τη μεριά του διαμερίσματος. Πόσο ηλίθιοι μπορεί να είμαστε ρε φίλοι και σας ταλαιπωρούμε έτσι. Έλα από εδώ μεριά. Φυσικά πριν με φωνάξεις επειδή έχεις δει τα βίντεο μου. Δοχείο διαστολής. Τι είπαμε, κάτσε να το δούμε κιόλας, κάναμε και το offset, ε. Ναι, ναι. Καλό είναι. Και φυσικά εδώ υπάρχει ένα ταμπελάκι που το πρόσεξες και εσύ που έχει μια βρύση πάνω και σου λέει ότι αυτό το δοχείο διαστολής είναι για νερά χρήσης. Φυσικά, ένα άλλο τραγικό λάθος. Βέβαια μου είπες ότι ταλαιπωρήθηκες πολύ, φουσκώσαν νερά, σκάσανε τουμποράματα, έτσι. Έτσι. Και έρχεσαι εδώ και μου λες ότι έχω αυτόν εδώ τον θερμοστάτη επαφής. Ναι. Ο θερμοστάτης επαφής, παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι επαφής. Αυτό το λέει η λέξη, δηλαδή διαβάζει την επιφάνεια εδώ. Βλέποντας τα βίντεο μου, πήγες στην επομένη κιόλας και πήρες έναν πολύ ωραίο θερμοστάτη ευαπτυζόμενο που ο οποίος πρέπει εδώ με ένα τάφι ή με ένα σταυρό να μπει μέσα και να διαβάζει θερμοκρασία νερού μέσα. Πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει τη λογική και όχι μόνο αυτό, τα βλέπετε από μόνο σου, δηλαδή από μόνο σου έχεις δει εδώ πέρα τι είδες, είδες την πίεση εδώ να ανεβαίνει, βγήκες έξω και μετά από λίγο τεινάχτηκε το τουμπόραμα. Το κόψε το τουμπόραμα. Το κόψε. Το κόψε. Το τουμπόραμα. Και καλά που σε έκοψε. Μόλις είδα τις πίεσεις να ανεβαίνουν σαν τρελές, βγήκα έξω, λέω θα σκάσει. Όταν έσκασε αυτό το τουμπόραμα είχε θερμοκρασία νερού ατμό. Άτμιζε όλο, εδώ έγιναν όλα, δες εδώ οι μαυρίλες. Καλά πάνε την κάμερα κράτα σταθερά, μας έχεις αφήσει την κεφάλι. Αυτά τα ακούω κάθε μέρα. Και όπως έχω πει και πολλές φορές, αυτός που ζεσταίνεται φυσικά και δεν θα μπει μέσα στο κανάλι μας να δει. Εσύ τι πρόβλημα ζεστού νερού ή πρόβλημα θέρμασης. Εντάξει, εμένα με πρότεινε φίλος για να δούμε γιατί το συζητούσα τους προβληματισμούς μου και τα λοιπά, για το πώς θα γίνει, τι θα γίνει, γιατί ακόμα τότε ήταν όλα ρημαγμένα εδώ πέρα, μέχρι το λεβιτοστάσιο γκρεμίσαμε για τα χτισμένα εδώ πέρα, να το κάνουμε με πάνελ, να κάνουμε μια σωστή δουλειά. Ναι. Μια σωστή δουλειά θέλαμε. Και δεν έγινε όμως. Όχι. Με ρώτησες προηγουμένως ποια είναι η γνώμη σου Στράτο και σου είπα ξύλωμα από την αρχή. Αλλά επειδή έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις, όπως όλοι μας, θα κάνουμε ένα σημάζεμα τα βασικά. Τα βασικά για μένα είναι σίγουρα να φύγει το παλιό του μπόραμα για τα πετρέλαια,
Μου είπες θα κάνουμε και επιστρεφόμενα, θα δούμε τα σπιράλ σε τι κατάσταση είναι, αν χρειάζεται αλλαγή. Σίγουρα τον καυστήρα όπως τον άκουσα είναι πάρα πολύ μέσα, ίσως θέλει να βγει λίγο έξω, να καθαριστεί η αντλία και ό,τι άλλο χρειάζεται. Σίγουρα θέλω να φύγει το δοχείο διαστολής από εδώ και να μπει ένα για θέρμανση. Σίγουρα πρέπει να μπει ο ευαπτιζόμενος εκεί που πρέπει, έτσι. Ναι. Σίγουρα πρέπει αυτά τα παλιοτουμποράματα να φύγουν από εδώ και να αλλάχτουν, να ταϊστεί σωστά το δοχείο διαστολής. Να ανοιχτεί και ο κυκλοφορητής να δούμε σε τι κατάσταση είναι και όπως είπαμε για τώρα θα τον αφήσουμε όσο έχει και καλά θα είναι στην πορεία να μπει ένας inverter γιατί έχουμε 4 διαφορετικούς χώρους να ζεστάνουμε. Εντάξει, φυσικά αυτό τώρα, άκου τώρα αυτόν τον ήχο. Δεν πρόκειται να ζεσταθείς με αυτόν τον ήχο. Αυτός ο ήχος σημαίνει τώρα ότι ο κυκλοφορητής σου γυρνάει μέσα στο κλειστό κύκλωμα του καλοριφέρ αέρα. Ο αέρας είναι κάτι που το φοβόμαστε πάρα πολύ. Τι θες να κάνεις τώρα. Άκου χαμός. Δεν πρόκειται να ζεσταθείς. Με ρώτησες, σε ρώτησε προηγουμένως και... Όλη την ημέρα μου με ένα τέτοιο με το ξεριστράκι. Όλη την ημέρα. Ναι. Αυτό να κάνουμε ένα συμμαζεματάκι τις επόμενες μέρες από εβδομάδα, έτσι φίλε. Ναι. Να το βάλουμε σε μια σειρά, θα κάνουμε τα βασικά και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Αυτά τα παλιά του μποράματα εδώ, όταν τα βλέπω, σε λινιάζουμε, αλλά εδώ δες, μαστό, συστολικό, συστολή εδώ για να παντρέψει, φαίνεται δεν του φτάσανε. Όχι, τι? Από την αρχή γίνανε, τι δεν του φτάσα. Από την αρχή. Αυτά από την αρχή γίνανε, εδώ όλα αυτά, απλά ήταν... Από την αρχή γίνανε φίλε. Ναι. Από την αρχή γίνανε αυτά, έτσι τα έφτιαξε, πώς το πω. Έτσι τα έφτιαξε, δηλαδή πήραμε τους χαλκούς και τις βάνες και τα λοιπά, πράγματα τα οποία είναι καλά, γιατί να τα πετάξεις αυτή εδώ. Ε, κύριε. Ναι. Και πήραμε αυτά και τα φτιάξαμε από την αρχή. Α, μπράβο, δώστε στο ψηλό. Δεν σε κόβεις ένα, μου φαίνεται. Το λοιπόν, έτσι θα κάνουμε. Βέβαια και το ανώδιο μαγνησίου εδώ που βρίσκεται και αυτό είναι λάθος. Και η βαλβίδα ασφαλείας μου είπε στο τουμπόραμα μόνο σου το έβαλες. Την καμινάδα τη σωστή αυτή την ωραία τη μονωμένη. Και την έβαλε και μονωμένη μέχρι εδώ. Μπράβο, που το είδα από σένα αυτό. Μπράβο. Μισό μέτρο, πήρα και μισό μέτρο. Μπράβο, μπράβο. Και έγινε μονωμένη, άλλαξε ο ήχος. Άλλαξε ο ήχος, δηλαδή άμα το άκουγες πριν, άλλαξε όλος ο ήχος με την καμινάδα. Δυστυχώς φίλε, αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, βέβαια βρισκόμαστε σε μια περιοχή ακριτική, πιο ακριτική δεν γίνεται. Σίγουρα τα μαστόρια σπανίζουν. Από εκεί και πέρα, ό,τι κάνουμε και μόνοι μας πλέον. Έτσι, τα χέρια μας πιάνουν. Σου είπα, ο inverter, αυτός ο κυκλοφορητής, αν κάποια στιγμή χαλάσει, κλείνεις βάνα, λύνεις ρακόρ εδώ, τον αλλάζεις. Για το παρόν τώρα θα κάνουμε μόνο τα αυτονόητα. Έτσι. Ναι. Αλλά αυτή εδώ η κατάσταση, όπως τη βλέπω με τον καυστήρα να δουλεύει έτσι, που να βγάζει, να θυμιάσεις, το νερό να ακούγεται έτσι μέσα στις σωλήνες, και με αυτά που έχει πάθει και με τον θερμοστάτη επαφής και να είσαι σίγουρος ότι είσαι πολύ τυχερός που όταν κόπηκε το τουμπόραμα σε έκοψε και βγήκες έξω. Θα πάθαινες μεγάλη ζημιά. Επειδή την πρώτη φορά που το πάθαμε αυτό καθόμασταν πάνω και τρώγαμε και τα λοιπά και κατεβήκαμε κάτω να δούμε τι έγινε. Αν το έχετε ξαναπάθει. Αυτό το έπαθα δεύτερη φορά, έσπασε μία φορά, εμείς δεν καταλάβαμε το λόγο που έσπασε. Το ξανασυνδέσαμε. Το ξαναβάζω. Βλέπω, έξω, να. Καλά, πώς έγινε και η βαλβίδα ασφαλείας, γιατί δεν δούλεψε η βαλβίδα ασφαλείας. Άντε πες, και αυτή είναι καινούρια τώρα. Τέλος. Πάτα το κουμπί. Εδώ. Ναι.